Και μέχρι αυτή την ώρα, Νίκο, χιονίζει εδώ στα Βίλια της Αττικής όπου και βρισκόμαστε, με πυκνές νυφάδες χιονιού να πέφτουν και το θερμόμετρο δείχνει μείον 2 βαθμούς Κελσίου. Με τη βοήθεια λοιπόν τώρα του Μανώλη Αντώνα και του Γιάννη Σταυρίδη, μπορείτε να δείτε ότι ήδη έχουν σχηματιστεί κρίσταλοι στις στέγες των σπιτιών, καθώς η θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα χαμηλή και έχουν ήδη σχηματιστεί πάγοι. Ενώ την ίδια ώρα, να πούμε ότι στους εικόνα είναι χαρακτηριστική στο δρόμο εδώ που βρισκόμαστε, στη συγκεκριμένη γειτονιά, με το χιόνι να είναι περίπου στο μισό μέτρο. Αντίστοιχη εικόνα κυριαρχεί και στις άλλες γειτονιές, στους άλλους δρόμους εδώ των Βιλίων. Τα αυτοκίνητα είναι θαμμένα στο χιόνι, ακινητοποιημένα, εγκλωβισμένα, ενώ και οι είσοδοι των σπιτιών είναι και αυτές έχουν φράξει από το χιόνι. Είναι δύσκολο λοιπόν και αδύνατο στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι από εδώ να μπουν ή να βγουν στα σπίτια τους. Τώρα την ίδια ώρα γίνεται ένας αγώνας δρόμου να κρατηθεί ανοιχτό το οδικό δίκτυο, κεντρικός δρόμος εδώ στα Βίλια, με τα χιονιστικά μηχανήματα του Δήμου να βρίσκονται επί ποδός όλη την μέρα και έχουν κρατήσει το δρόμο ανοιχτό. Ωστόσο είναι ιδιαίτερα ολισθηρό και το οδόστρωμα στον κεντρικό δρόμο και να πούμε ότι και η παλαιά εθνική οδός Ελευσίνας Θιβών έχει κρατηθεί ανοιχτή. Υπάρχουν μπλόκα της αστυνομίας στα σημεία. Ενημερώνουν τους οδηγούς ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να χρησιμοποιήσουν τις αντιελαστικές αλυσίδες. Καταλαβαίνουμε ότι οι μετακινήσεις είναι δύσκολες. Οι άνθρωποι βγαίνουν μόνο για τα απαραίτητα, για να ψωνίσουν τα τρόφιμά τους. Είναι και στα Βίλια 600 μέτρα υψόμετρο, σου φτάνει το χιόνι στο γόνατο.